Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα ξανά. Θησέα, 57 ώρες μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο έπαυσε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη από το αξίωμα του Γενικού Ελεκτή και δικαίωσε τον Γενικό Εισαγγελέα. Είχαμε την πρώτη αντίδραση απόψε από πλευράς Γιώργου Σαββίδη. Αρχικά, σε δηλώσεις του δημοσιογράφους, αρχικά ανέφερε πως δεν θα ήθελε να κάνει κάποια δήλωση σχετικά με την ουσία της υπόθεσης, την ουσία της απόφασης. Ωστόσο, θα ήθελε να κάνει δύο εκκλήσεις. Η μία είναι να διαβαστεί σωστά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου πρωτού σχολιαστεί από τον οποιοδήποτε. Και η δεύτερη έκκληση, και πιο σημαντική όπως είπε, είναι να δείξουμε τον απαιτούμενο σεβασμό σε ένα από τα ανώτατα δικαστικά ιδρύματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημείωσε δε πως έγιναν σχόλια πριν καν εκδοθεί η απόφαση. Θησέα, προτείνω να δούμε τις δηλώσεις τις οποίες έκανε. Σε ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα. Δεν επιθυμώ να προβώ σε οποιαδήποτε δήλωση όσον αφορά την ουσία της απόφασης που εκδόθηκε προχθές. Θέλω απλά να κάνω δύο εκκλήσεις. Μια εκκλήση είναι να διαβαστεί η απόφαση του δικαστηρίου πριν σχολιάζεται, και η δεύτερη και η πιο σημαντική βέβαια είναι να δείξουμε τον απαιτούμενο σεβασμό που θα έπρεπε και πρέπει να δείξουμε σε ένα από τα ανώτατα δικαστικά ιδρύματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι αν γίνουν αυτά τα δύο πράγματα που είπα, είναι το πιο σημαντικό. Να διαβαστεί η απόφαση προσεκτικά και αλίμονο αν χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στα δικαστήρια.